Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξακολουθούν να προμηθεύουν όπλα στο Ισραήλ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν εντάχθηκε σε εκείνους που κάνουν έκκληση για εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, καθώς αυτό επεκτείνει τον πολεμό του στη Μέση Ανατολή. Αν ζητάμε κατάπαυση του πυρός, το συνεπές πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μην προμηθεύουμε όπλα για τον πόλεμο. Και δεν νομίζω ότι αυτοί που τα προμηθεύουν μπορούν να ζητούν κάθε μέρα κατάπαυση του πυρός και να συνεχίζουν να τα προμηθεύουν. Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, είτε απαγόρευσαν είτε περιόρισαν την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων στο Ισραήλ υπό το φόβο της συνενοχής σε εγκλήματα πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομικά υποχρεωμένες να διασφαλίζουν ότι τα όπλα που εξάγουν δεν χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά αμάχων. Αλλά τα 4 χρόνια πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν το 69% και η Γερμανία το 30% των εισαγωγών όπλων του Ισραήλ. Η Ιταλία, η οποία έχει ήδη αναστείλει τις εξαγωγές, αντιπροσώπευε την πλειοψηφία του υπόλοιπου 1%. Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία είναι η μόνη ευρωπαϊκή κυβέρνηση που έχει πραγματική επιρροή στις εισαγωγές όπλων του Ισραήλ. Τώρα, η κυβέρνηση του Βερολίνου αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει σταματήσει την προμήθεια όπλων στο Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου. Όμως τα στοιχεία μας δείχνουν ότι οι εξαγωγές έχουν πέσει κατακόρυφα από την αξία των 326,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2023 σε μόλις 14,5 εκατομμύρια ευρώ τους πρώτους 8 μήνες του 2024. Η επιβράβευση των πωλήσεων όπλων πιστεύεται ότι οφείλεται εν μέρη σε νομικές προκλήσεις όπως η υπόθεση της Νικαράγουας κατά της Γερμανίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου, η οποία ζητεί να σταματήσουν οι στρατιωτικές προμήθειες του Βερολίνου στο Ισραήλ.